Ricardo y los ahorros para el fondo, y pérdice de justicia de experiencia en sus previas, que impérdice de la justicia que lo de sus horas. Si te atiende que inicia a sus niños, a un flete, que os perdió sobre las voces se metió, y si vosotros menos partió, tu giro la voz se pusiera. Σήμερα η χαρά μάθει σαν τη ζωή την Ελλάδα είναι διπλή. Μια τέτοια μέρα, άγγελος Θεού, είπε στην Κωνστάντσα πρέσβης μας στην Παναγία, το χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Πεδασού. Την ίδια μέρα, πριν 203 χρόνια, ο Ευαγγελισμός αποκτά και το πέθος μας, εκτός από θρησκευτική και εθνική σημασία. Οι σκλαβωμένοι ραγιάδες σε σηκώνονται σε έναν ανέντονο πολεμικό αγώνα για ελευθερία ή θάνατο. Οι Έλληνες στα 400 χρόνια της Παλιάς αρκετές φορές εξηγέθηκαν για να αποκτάσουν τον κόσμο. Βαρύς ήταν ο φόρος έδαφος. Ανοίγουν τα κεντρικά που υπέστησαν την προβολή μας από τον Τούρκο δυνάστη. Τιμή, ζωή, περιουσία του μεγάλου προγόνου μας βρίσκονταν στη διάθεση ακόμα και των τελευταίων μουσουλμάνων. Τους απαγόρευε να λατρεύουν τον Θεό τους, να μαθαίνουν πράγματα, να μιλούν γλώσσα τους. Ποιος μπορεί να εισμονήσει ένα από τα χειρότερα μέτρα που εφάρμοσαν οι Τούρκοι για τον αφαιρετισμό του έθνους μας, το πεδομάτιο. Χιλιάδες αγώνια αποσπούνται βία τις εταίρες τους για να στελεχώσουν τις επίλεπτες μονάδες του τουρκικού στρατού, τους λεγόμενους γενίτσαρους. Ιστορικοί και Ευρωπαίοι μελετητές εποχής αναφέρονται στη στρατιωτική αναφερότητα του γενίτσαρου έναντι των λοιπόν Τούρκων στρατιωτών. Και το οξύμορο της υπόθεσης είναι οι Τούρκοι κοινωνίες μας διοργανώνουν ακόμα και σήμερα ιστορικές παρελάσεις του γενίτσαρου, καμαρώνοντας για αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν ή καλύτερα να θέλουν να γνωρίζουν ότι τα επίλεκτα σώματα του γενιτσάρου αποτελούνταν ως επιτοπλίστων από εκτοπλισμένο αίμα. Πολλοί άνθρωποι και οι προσπάθειες για την ανεξαρτησία του έθνου μας. Εξέχουσα θέση κατέχουν θέση της τοπικής εταιρείας και του Ρίγα Φερέμπη. Ο Θούριος του Ρίγα αποτέλεσε τη σπίθα στην πυρηνικαποθήκη της ελληνικής ψυχής. Φράσεις που όμως καλύτερα μια σώμα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σε παιδιά και φυλακή και όποιος ελεύθερος τον λάδι και τον λάδι καλά, ατσαλώνουν τον ελληνισμό και μαζί με τα παράδοτα μονών λαβέτου Λεωνίδα, το τάγι του τάφη της καρδιάς της μάνας, το με αρκετών του κάτω και τόσα άλλα ψυχηγετή ειδικά πραγματικά αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό της προσωπικότητας του έθνου. Το πλήρωμα του έθνους, το πλήρωμα του χρόνου είχε έρθει. 400 χρόνια σκλαβιάς ήταν πολλά. Άρα έθνη θα είχαν αφημιωθεί και θα είχαν χαθεί. Δεν συνέβη όμως αυτό με την αδύνατη την ελληνική ψυχή. Πολλές και μεγάλες προθέσεις επανάστασης. Ο Καραϊσκάκης, ο Μπότσαρης, ο Πολυποτρώνης, ο Νικηταράς, ο Μακρυγιάννης, ο Παπαθλέσσας και τόσοι άλλοι γράφουν περίλαμπες σελίδες πολιτισμού και αυτοθυσίας της ιστορίας μας. Οι πρώτες επιτυχίες των επαναστατημένων Ραγιάδων γίνονται αφορμή για μια άνευ προηγουμένη εθνική εξέλιξη μέσα σε ένα κλίμα εθνικού παραλληλήματος και υπερηφάνειας. Ο λαός μας πολεμά απέναντι σε οργανωμένο στρατό με λιγοστά όπλα αλλά με ανάμεσο βάρος και αποφασιστικότητα. Χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν το θάνατο από το χέρι των Νεβουχαδονοσόρ του παλάτου. Οι Τούρκοι, δορυφημένοι, εξάντησαν την καθαρότητά τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το Μεσολόγγι, τη σφαγή της Χίου, την καταστροφή των ψαρών, το Σούλι, το χαλασμό της Νάουσας και τόσα άλλα. Ίσως δεν υπάρχει άλλος λαός στην ανθρωπότητα που αναλογικά με τον πληθυσμό του να έχει χύσει τόσο αίμα και να έχει προσφέρει τόσες ανθρώπινες ζωές στο κομμό της
στείλει 821 μέχρι το 1944, έχουμε 5 εκατομμύρια Έλληνες νεκρούς στους εθνικούς αγώνες. 2,5 εκατομμύρια Έλληνων πέθαναν από τα θυμά του πολέμου του 1821 ή εσπάγησαν από τους Τούρκους στα διάφορα μέρη της Τουρκίας, διότι παντού έγιναν ομαδικές αρχές Ελλήνων. 2,5 εκατομμύρια Έλληνων κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και την υγειασιακή καταστροφή. Και άλλο 1 εκατομμύριο Ελλήνων κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Συνολικά 5 εκατομμύρια νεκροί μέσα σε έναν αιώνα. Ποιο άλλο έθνος στην Ευρώπη έχισε τόσο αίμα και θυσίασε τόσους ανθρώπους στον αγώνα της ελευθερίας? Σήμερα τιμούμε όλους αυτούς που έδωσαν την περιουσία, το αίμα και τη ζωή τους, αγωνιζόμενοι για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ευλαβικά υποκλινόμαστε στην ιερή τους τιμή. Οι άνθρωποι αυτοί, θέλοντας ως υπέρτατο σκοπό της ζωής τους την ελευθερία και την τιμή της πατρίδας τους, κατανίκησαν το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και αψήφισαν το θάνατο. Αυτό αποτυπώνεται απόλυτα στην απάντηση του Κωνσταντίνου Κανάρη, όταν ερωτήθη πώς τόλμησε και κατάφερε εν τέλει να απεχωρήσει την τουρκική νευρατζίδα του 1822. Εκείνος απάντησε: «Να, ξύπνησα εκείνο το πρωί και είπα, απόψε Κωνσταντίνη θα πεθάνει για την Ελλάδα». Η αυτοθυσία αυτή τους καθαγιάζει τίμους. Ο πατριωτισμός τους, πανάθια εθνική αρετή, αποτελεί υπέροχο παράδειγμα στις επόμενες γενναίες. Η νεότερη ιστορία του έθνους μας πιστοποιεί περίγραμμα πως, όπως κάθε προηγούμενη, έτσι και κάθε νεότερη γενιά είναι σε θέση να φανεί ανάμεσα των προγόνων μας. Αν χρειαστεί, νέοι ήρωες θα ορθώσουν το ανάστημά τους σε κάθε εθνική επιβολή. Η καιρή είναι δυσίων. Δεν υπερβολή να πούμε ότι πολλοί μας φοβούν για το παρελθόν μας. Γινόμαστε θεατές διαφόρων προσπαθειών απαξίωσης της ελληνικής ιστορίας και των εθνικών μας συμβόλων από διαφόρους κύκλους του εσωτερικού. Απόδειξη του φόβου αυτού αποτελούν τα κείμενα του γερμανού φιλόσοφου Νίτσε, ο οποίος αναφέρει ότι στην Ευρώπη ξανά και ξανά μια οχή κουρδισμένη με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους που είχε το φράσος να ονομάσει παραλαϊκό ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφος του. Κανένας από τους πολιάδες εθνούς τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το πόλο, το δηλητήριο με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε από αυτούς. Ότι δεν κατάφεραν στο παρελθόν οι εθνικοί μας τα όπλα, προσπαθούν να το επιτύχουν σήμερα με την τήρηση ενός ανελέγχου οικονομικού πολέμου. Σκοπός τους είναι η οικονομική εξαρτήρωση και ο διχασμός του λαού μας. Έτσι θα μας κατακτήσουν ανέμενα και θα τελεσφορήσουν τα μακρόχρονα σχέδιά τους. Οι φόροι και τις ανατολικές μονές μας έχουν το θράσος να μας απειλούν. Οι Τούρκοι, εκλαμβάνοντας την ειρηνική στάση μας ως αδυναμία, εγείρουν αξιώσεις στον εργατικό χώρο. Οι Σκοπιανοί, με την ανιστόρητη ανέφικη ικανή τακτική τους, προσπαθούν να πλαστογραφήσουν και να ιδιοποιηθούν την ιστορία της Μακεδονίας με απότερο σχέδιό τους την πρόσβαση στα ελληνικά νερά του Αιγαίου. Πονηρά, με την υποκίνηση κάποιων, κάνουν πως αγνοούν ότι οι Σλάβοι κόμπλοι ήρθαν στην Βαλκανική τον 6ο και 7ο αιώνα, ενώ οι Έλληνες Μακεδόνες ζούσαν στη γη της Μακεδονίας προ-αμνημονεύτων του 8ου αιώνα. Οφείλουμε επομένως να αποτιμάσουμε την ενωτικότητα απέναντι στους μεγάλους θυσίες που συμβαίνει να είναι και εντός εισαγωγικών σύμμαχοί μας και να αποσύσουμε από πάνω μας την ενδεχόμενη αίσθηση ότι είμαστε μια μικρή και αδύναμη χώρα. Οφείλουμε να
να περιοριστούμε τους εθνομηδενιστές που πλημμυρίζουν την πολιτική ζωή του τόπου μας, αυτούς που παραχώρουν ανεπιθρίαστα και ντροπαστικά όλων της Μακεδονίας μας, για την οποία Μακεδονία χιλιάδες ήρωες έδωσαν τη ζωή τους. Οφείλουμε ακόμα να εναντιωθούμε στους προδότες που με περισσή ευκολία χαρακτηρίζουν τη σημαία μας ως ένα κομμάτι πανί που το παίρνει άλλο. Γι' αυτό το κομμάτι πανί, λοιπόν, στις 27 Απριλίου 1941, ο Έξοδας Κωνσταντίνος Κουκίνης, εκτελώντας πρέφη του ξενικής σημαίας, αρνήθηκε να την υποστήρει και να αναρτήσει τη θέση στην Γερμανική. Υπό την απειλή των Γερμανών, τηρήθηκε με την ελληνική σημαία και πήγησε από το θάνατο της Ακρόπολης στο κενό, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Για το ίδιο κομμάτι πανί, στα ίδια του 1996, τρία παλικάρια έδωσαν τη ζωή τους. Ο φόβος και ο εθνομηδενισμός δεν είναι χαρακτηριστικά της ελληνικής ψυχής, όσο και αν ορισμένοι προσπαθούν να μας τα περάσουν. Εξάλλου, μια τέτοια μικρή χώρα εξευτέρησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνέβησε την φερόμενη ως αίτητη πολεμική Μιχαήλ Μπούτσε και σχεδόν διέλυσε τις σιδερόφερτες γερμανικές στρατιές στα οχυρά, το Δούπελ και η Σύμπη. Είναι ιστορικά βήματα αυτά μικρής και αδύνατης της χώρας. Το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι τον ίδιο μας με αυτό. Μήπως και ξεχάσουμε τους προγόνους μας, τον πατριωτισμό και τον ερωισμό τους. Πρέπει ακόμη να συνειδητοποιήσουμε ότι οι φιλίες μεταξύ των λαών υπάρχουν, αλλά συχνά οι σκυλοί τις θυσιάζουν για τα άγνωστα και ανήθικα συμφέροντά τους. Ας έχουμε στο νου μας τους στίχους του ποιητή Οδυσσέα Ηλίου. Έφτασαν τη μέρη φίλη, αμέτρητες φορές οι εχθροί μας. Τα παμπάδια δώρα τους φέρνοντας και τα δώρα τους άλλα δεν είναι παρά μόνο σίδερο και φωτιά. Μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά. Εμείς από τη μεριά μας οφείλουμε μονιασμένοι και δυναμικοί να καταστήσουμε σε όλους και σε κάθε στιγμή σαφές ότι αν χρειαστεί θα υπερασπιστούμε τεχνικά μας και ερευνητικά δικαιώματα ως γνήσιοι Έλληνες, συνεχιστές των αγωνιστών του έργου του 21 και του έργου του 40. Δεν είμαστε διαφορετικοί από τους προγόνους μας. Είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Στις φλέβες μας κυλάει το ίδιο αίμα. Η νεολαία μας, όσο και αν κάποιοι κύκλοι επιχειρούν να την απαξιώσουν, χαρακτηρίζοντας την ως αδιάφορη, είναι φορέας και συνεχιστής της αδούλωτης ελληνικής ψυχής. Οι εχθροί μας, και τελειώνω με αυτό, προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον μας, πρέπει να γνωρίζουν τη φράση του Φώτης